Τώρα στη γραμμή τον κύριο Βασιλακόπουλο, νομίζω τώρα μπορούμε να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα σας ξανά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ για την προσοχή. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, βοηθήστε μας λίγο να δούμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε και η ανησυχία η οποία υπάρχει. Αυτό που έχουμε δεδομένο είναι το εξής πάρα πολύ απλό. Το θέμα του εμβολιασμού. Δηλαδή, το μήνυμα είναι ένα και είναι το εμβολιαστείτε, να εμβολιαστούμε, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτά τα οποία δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνουν σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξουν άλλα μέτρα, δηλαδή συζητείτε το ενδεχόμενο να επιστρέψει η χρήση μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Συζητείτε το ενδεχόμενο των τοπικών πλέον lockdown όπου υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα. Τι λέτε κύριε καθηγητά? Καταρχήν η μάσκα δεν έχει σταματήσει τη χρήση. Η οδηγία είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε μάσκα όταν είμαστε μόνοι μας στο εξωτερικό χώρο ή μαζί με ελάχιστους άλλους ανθρώπους. Επί του πρακτέου, μια βόλτα έτσι απλά να κάνουμε, κύριε Βασιλακόπουλε, φαντάζομαι το βλέπετε και εσείς με τα ίδια σας τα μάτια. Δεν υπάρχει. Επί του πρακτέου, θα ήθελα να σας πω κάτι έτσι. Δόθηκε η δυνατότητα για να ικανοποιήσουμε τους πάντες, τους δικαιωματιστές και τα λοιπά. Σωστά. Να έχουμε αμυγή καταστήματα και καταστήματα μεικτά. Σωστά. Και μου θυμίζει τη δυνατότητα που είχε δώσει παλιά το κράτος. Να έχουμε καταστήματα αμυγός μη καπνιζόντων και καταστήματα και καπνιζόντων. Και όλοι οι επιχειρηματίες διέλεξαν να είναι καπνιζόντων. Με τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία προσπαθούν να ικανοποιούν το σύνολο των πολιτών και των λογικά σκεπτόμενων και των σκεπτόμενων όχι και τόσο λογικά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πολύ μπροστά. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό το να δείτε πώς πάει ο εμβολιασμός περιοχικά. Πάμε με την Αθήνα. Ναι. Στο βέρος των Αθηνών έχουμε 60% πλήρη εμβολιασμό και άλλο ένα 20% που έχει κάνει την πρώτη δόση. Ναι. Στο δυτικό τομέα των Αθηνών έχουμε 16% πλήρη εμβολιασμό και άλλο ένα 5% που έχει κάνει την πρώτη δόση. Δηλαδή μιλάμε για μισθώδεις διαφορές και πρέπει να κάτσουμε να δούμε πώς μπορεί να ερμηνεύεται η τόσο μεγάλη διαφορά σε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό που περιγράφετε? Έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει και θα ακουστεί και λίγο προκλητικό. Έχει να κάνει με τα πολιτικά, πιστεύω, και την αντίδραση. Το ότι το λέει η κυβέρνηση, εγώ να αντίθεση με την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με το κοινωνικό-οικονομικό background και επίπεδο. Δυστυχώς έχει να κάνει με πολλά τέτοια πράγματα. Σήμερα έτσι. Απλά κύριε Βασιλακόπουλε, φτάνουμε προς τον κίνδυνο να ενεργοποιήσουμε το λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό. Και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι. Δεν το θέλουμε και δεν το χρειαζόμαστε στην παρούσα. Όχι, μου επιτρέπετε. Υπάρχει πολύ εύκολη λύση. Ναι. Αντί να ψάχνουμε να βρούμε ψηφοφόρους στους αντιεμβολιαστές, όλα τα κόμματα ομόθυμα να βγουν με τα προβλεπλημένα στελέχη τους και να παρακινήσουν τους ψηφοφόρους τους στην κοινή λογική. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να ψάχνουμε τώρα ψηφαλάκια στους αντιεμβολιαστές? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται. Τι θα γίνει στη χώρα μας αν δεν πετύχουμε το τείχος ανοσίας που θέλουμε και μείνουμε σε ένα 55-60%? Τι θα γίνει και ποιος θα πληρώνει τις συνέπειες αυτού που θα γίνει? Ναι. Εγώ που θα θέλω να νοσηλευτώ, ναι, στο νοσοκομείο από άλλη νόσο διαφορετική από τον κορονοϊό και δεν θα βρίσκω κρεβάτι γιατί θα έχει γεμίσει ξανά με διστακτικούς ιατηρησίες. Σήμερα το πρωί με βγάλανε με έναν συνθέτη, δεν θυμάμαι το όνομά του, Κίτης μου, κάπως έτσι στην τηλεόραση, ναι, ναι, ο οποίος μου είπε ούτε λίγο ούτε πολύ live στην τηλεόραση ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Ένα ιός δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει κάπου να αφήσουμε λίγο και την πλάκα. Εντάξει, καλά είναι, ας πούμε, ο καθένας έχει και μια άποψη. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και εγώ μπορεί να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι βαθιά νύχτα. Εντάξει, ναι, τώρα δεν είναι. Φαντάζομαι και ότι γίνει επέμπεδο. Κατανοητό αυτό το οποίο περιγράφεται, κύριε Βασιλακόπουλε. Κατανοητό. Και αυτό το οποίο βλέπετε, εγώ το κρατώ ως επισήμανση, δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει μια πολιτική υποκίνηση, η οποία δεν είναι ευθεία, από ό,τι φαντάζομαι. Όχι, δεν υπάρχει ευθεία πολιτική υποκίνηση. Ακριβώς. Υπάρχει ακριβώς από τους ψηφοφόρους, έτσι, ανάλογα με τις τοποθετήσεις τους, η αντίστοιχη τοποθέτηση ότι αυτά τα κάνουν, ας πούμε, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Για κάποιο λόγο. Ναι. Να αναθερήσουν τα δικαιώματά μας, να πάμε να πάμε στη δημοκρατία πίσω κτλ. Που δεν είναι έτσι. Τώρα εντάξει, υπάρχουν, αν μου επιτρέπετε, και πολιτικοί που δυστυχώς
είναι αντιεμβολιαστές, είναι κάτι τραγικό. Ναι. Και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, βοηθήστε με στο εξής. Εγώ βλέπω, για παράδειγμα, σήμερα τα νέα είναι καλά. 58.000 είναι τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχαμε από τον κύριο Κικίλια, νομίζω, ή τον κύριο Ερκουμανέα, για το θέμα των εμβολιασμών. Εκεί είπαμε καλά. Πού κινδυνεύουμε να το χάσουμε? Δεν πάμε καλά. Α, δεν είναι. Ναι. Για να φτάσουμε στο τείχος ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι, και έχει τεράστια σημασία να φτάσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Διότι, αν αφήσουμε να πάει το φθινόπωρο, θα αυξηθεί η μεταδοσιμότητα του κορονοϊού, θα επικρατήσει πλήρως και το στέλεχος ΔΕΛΤΑ. Οπότε, αντί να μας φτάνει ένα 75% του πληθυσμού εμβολιασμένοι, θα θέλουμε 90%. Θα θέλουμε νούμερα τα οποία είναι απλησίαστα. Απλά απλησίαστα. Άρα, έχει σημασία να τρέξουμε τώρα. Και επίσης κάτι που δεν είναι κόσμο. Όσο αφήνουμε τον ιό να πολλαπλασιάζεται, θα αφήσει και καινούργιες μεταλλάξεις. Και μετά από το στέλεχος ΔΕΛΤΑ θα πάμε στο στέλεχος ΕΕ. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου. Ποιος θα προλάβει τον ιό, εμείς ή ο ιός? Και πρέπει να κερδίσουμε εμείς. Και ο τρόπος για να κερδίσουμε τα εμβόλια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τουλάχιστον 100.000 εμβόλια κάθε μέρα για να φτάσουμε σε ένα 75% τείχος ανοσίας τέλος Αυγούστου. Μάλιστα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, ναι, φαντάζομαι ότι θα πρέπει όλοι να κοιτάμε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Δηλαδή, εγώ δεν βρίσκω, μαζί με τους τρόπους οι οποίοι ήδη γνωρίζουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, θα πρέπει να κοιτάμε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Γιατί πλέον δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, ο κορονοϊός, όπως ήταν στην αρχή, με εκείνο το ερώτημα, ξέρεις κάποιον που πέρασε κορονοϊό. Τώρα ξέρουμε όλοι, κύριε Βασιλακόπουλε, κάποιον που πέρασε κορονοϊό. Και ξέρουμε και κάποιον, και ίσως να γνωρίζουμε και κάποιον που μπορεί να έφυγε από τον κορονοϊό. Όχι κάποιον. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν 13.000 Έλληνες. Πολύ δύσκολο. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό νούμερο. Σωστά. Είναι νούμερα. Μπορείς να τα βρεις σε πόλεμο. Ναι. Απολειών εννοώ. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό που έχει. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Τι να κάνουμε. Μας έτυχε αυτή η μεγάλη ευτυχία στη δική μας γενιά. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και η επιστήμη έχει προσφέρει τα όπλα. Δεν μπορούμε να αρνούμεθα τα όπλα της επιστήμης. Δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Αυτό θα μείνω, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Καλή συνέχεια, να έχετε καλό απόγευμα, κύριε καθηγητή της Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική Σχολή των Αθήνων.